Είναι πολύ σοβαρό το θέμα με το νερό, Διονύση. Θα έχουμε πολλά προβλήματα. Υπάρχει θέμα πολύ σοβαρό. Έτσι. Με τις γεωτρήσεις στη Γρυσίδα. Τι σημαίνει αυτό? Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση λίγο ακόμα, η πόλη θα μείνει χωρίς νερό χειμωνιάτικα. Όπως σας βλέπω και με βλέπετε, θα μείνουμε χωρίς νερό στην πόλη. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Όσοι δεν το έχουν καταλάβει, θα το καταλάβουν βοηδομάτι. Στο βοηδομάτι. Θέρμα οι πηγές, έρευσαν. Στο Μέτσοβο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δήμαρχος Μετσόβου. Χαμός. Χαμός και δυστυχώς. Και δυστυχώς συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, δηλαδή της ανομβρίας, και δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Πού θα πάει αυτή η ιστορία. Έχουμε τον δήμαρχο, τον κύριο Στέφανο Πουλημένο, ο οποίος έχει προβεί σε μια αποκάλυψη σε εμάς. Πρώτη το δίνουμε. Τη Δευτέρα θα γίνει μια σύσκεψη για το νερό στην Κέρκυρα. Υπάρχει θέμα σοβαρό. Υπάρχει περίπτωση η πόλη να μείνει πραγματικά χωρίς νερό. Αυτή είναι αποκάλυψη, σοβαρή αποκάλυψη. Και η οποία δυστυχώς ο δήμαρχος συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη τη Δευτέρα που επιστρέφει από τη Ρόδο. Εδώ να δούμε τι θα κάνουμε, έτσι. Ναι, βέβαια. Ας φροντίσουν να φέρουν, ξέρω εγώ, τίποτε παλατώσεις. Κάτι πρέπει να γίνει. Πριν χτυπήσει αέρα η γεώτρηση. Και πριν σταματήσει να δει νερό στη δεξαμενή, πάνω στην ανάληψη. Και να δώσουμε απλά και μία ακόμα είδηση, ότι αύριο Δευτέρα θα γίνει και η διυπουργική, έτσι, σύσκεψη για το νερό της Κέρκυρας. Άρα αύριο θα έχουμε και σπουδαία όσον αφορά το έργο των φραγμάτων, τη Μελιγενέστε. Θα το δούμε. Να ακούσουμε τον Δήμαρχο. Τη Δευτέρα που θα έρθω, που θα είμαι στην Κέρκυρα, θα συζητήσουμε κατά προτεραιότητα και θα δούμε επιτόπου τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με τις πηγές της Θρησίδας, για τις οποίες έχουμε στοιχεία πλέον ότι έχει υποχωρήσει σε επικίνδυνο σημείο η στάθμη της υπόγειας υδροπορίας, με άμεση απειλή για την υδροδότηση της πόλης. Είναι θέμα ιδιαίτερα σοβαρό, για το οποίο θα μιλήσουμε πιθανότατα τη Δευτέρα. Ιδιαίτερα θέματα της ίδρευσης της Κέρκυρας, από τα πιο επίγοντα μέχρι τα μέσο μακροπρόθεσμα. Συζητήσαμε επίσης και το μέλλον, την τύχη των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης αποχέτευσης. Για αυτά τα ειδικότερα ζητήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για το νησί μας, εν ώψη και της κυβερνητικής σύσκεψης που θα γίνει τη Δευτέρα υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού για τα θέματα της ίδρυψης, είχαμε την ευκαιρία να εκθέσουμε στους δύο Γενικούς Γραμματείς και στον Υφυπουργό, τον κύριο Γκίκα, τα θέματα που απασχολούν και το Δήμο μας και τη ΔΕΙΑΚ και το νησί της Κέρκυρας γενικότερα, που είναι το επίγον ζήτημα της εξέβρεσης ποσοτήτων νερού απολύτως αναγκαίων για να λειτουργήσουν ομαλά τα υδραγωγεία. Και ως προς αυτό οι λύσεις είναι δύο. Η μία λύση είναι η ανέβρεση νέων πηγών νερού με νέες γεωτρήσεις, οι οποίες πρέπει να κάνουμε. Και το δεύτερο είναι να αναζητήσουμε σε μικρότερη κλίμακα, βέβαια, αυτές τις την τοποθέτηση αυτών των μικρών μονάδων παραγωγής νερού από αφαλάτωση, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να δίνουν 1.000 κυβικά το 24ωρο. Για μας, για το Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας, μόνο στην περίπτωση κάποιων χωριών θα μπορούσε αυτό να είναι η λύση του προβλήματος, αλλά για το κεντρικό υδραγωγείο του Δήμου μας, που είναι αυτό που αφορά την πόλη, είναι λύση η οποία δεν μπορεί να έχει εφαρμογή. Μας ενδιαφέρει λοιπόν καταρχήν να κάνουμε κάποιες γεωτρήσεις για να ενισχύσουμε την παροχή νερού στην πόλη, που είναι ιδιαίτερα προβληματική αυτή την περίοδο, καθώς έχουμε μεγάλη υστέρηση βροχοπτώσεων. Ακούσαμε τον Δήμαρχο, αυτές είναι οι ειδήσεις. Πολύ σοβαρό, πολύ σοβαρό, και ειλικρινά δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Θα πούμε το νερό νεράκι. Ναι. Και να περάσουμε, και το λέω αυτό γιατί ήμουν εδώ στην διασταύρωση του Αγίου Προκοπίου που Καστελάνου. Εκεί αυτή τη στιγμή έχει σπάσει ο κεντρικός αγωγός. Δύο μέρες ρώτησα εγώ. Δύο μέρες και τρέχει νερό. Δεν το έχουν επισκευάσει. Από την ίδια στιγμή φωνάζουμε, δεν έχουμε νερό, και
εδώ στην, μετά της, το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής υπάρχει μια βλάβη 2 χρόνια. Δεν την έχουν επισκευάσει. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει σοβαρό θέμα και λειτουργίας. Δεν ξέρω η ΔΕΙΑΚ αν μπορεί αυτό να, σε αυτά τα θέματα να ανταποκριθεί. Έτσι άμεσα. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Μιλάμε ότι δεν έχουμε καλοκαίρι. Πάμε προς το χειμώνα. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε.